Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιοντας σε ένα ακόμα καινούριο βιντεάκι του Στέλιοντας Gameplays και στο σημερινό επεισόδιο ξεκινάμε μια νέα σειρά, το Assassin's Creed China. Επίσης σας ενημερώνω ότι σταματάω τη σειρά του Legend of Korra από ότι μου γράψατε ότι τη βαρεθήκατε. Λοιπόν, δεν πειράζει, ένα new game. Ναι. Στα normal. Θα δείτε ότι είναι ένα... Καταρχήν να σας πω ότι είναι platformer παιχνίδι. Τώρα δεν θέλω να κάτσω να σας μεταφράζω αυτά τα πράγματα, εγώ θέλω να σας δείξω το gameplay. The box is empty, or should I say incomplete. Where is the rest of it? Δεν είναι ιστορία. Έβαλα υπότιτλους. We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. Concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from and what is its purpose? Δεν μιλάς, Μαρί. Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Okay, λοιπόν. Τώρα τι να σας πω. Κάτσε να διαβάσω τώρα εδώ πέρα τι λέει. Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα κάτσω να σας μεταφράσω, δεν ξέρω τώρα καλύτερα αγγλικά. Τώρα εντάξει, κάθεστε, ακούστε. Τώρα, αφού του επέτρεψε να την πιάσουν η ίδια, μόνη της δηλαδή, για να έρθει σε ένα, πιο κοντά σε έναν τους τίγρης του Ζανγκ Γιόνγκ. Γκάο Φέγγ. Το Γκάο Φέγγ δηλαδή. Η Σάο Τζουν, η ασασίνη δηλαδή. Η ασασίνα, δεν ξέρω μωρέ. Πρέπει τώρα να αποδράσει το κλουβί της και να βρει τον εξοπλισμό της, να το ξαναπάρει. Μόλις πάρει πίσω τα όπλα και τα εργαλεία της, το κυνήγι για τον Γκάο Φέγγ ξεκινάει. Ωραία, θα βγούμε έξω από αυτό το κλουβί. Έχει ωραίος υπότιτλος πραγματικά. Μεγάλη, άσπρη υπότιτλη. Τόσο ωραία βγήκε ρε φίλε. Περπατάμε με το πατάνι, εντάξει, το ξέρουμε. Θα τα γνωρίζω, πλάκα πλάκα. Είναι ωραίο παιχνιδάκι μου, ωραία. Μ' αρέσει. Α, δεν θυμόμαι ότι έσκυβα με το LT. Δεν πειράζει. Volt με το A, LT σκύβα, Please, no, wait. Αντεγιά! Άμα δεν είσαι ασάσινος, δεν ξεφεύγεις από εδώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα τον φάνε τα σκυλιά, αφού είναι ηλίθιος, γιατί βγήκε έξω. Ξέρω, κατάφερα και... Έτσι, απλά... Παρκούρ. Στο Watch Dogs να κάνεις το ίδιο πείδημα θα έχεις καθάνει πραγματικά. Όμιτζι, όμιτζι το σκύλι, το σκύλι. Βουα, βουα. Ποιος είναι εκεί, ποιος είναι εκεί. Βουίι. Ωραία φίλοι, πραγματικά αυτή τη στιγμή βαριέμαι τη ζωή μου, αλλά θέλω να δείτε το παιχνίδι. Έχει βγει αρκετό καιρό βέβαια. Έβγαλα το πρώτο gameplay, πήγε traffic. Το ξανάβγαλα την ίδια μέρα. Κάτι είχε γίνει με τον ήχο, το ξανατράβηξα την επόμενη μέρα. Και απλά δεν μπορούσα να το κάνω
render στο Premiere. Οπότε είπα να το ξανατραβήξω. Και αυτή τη φορά θα βγει σωστό. Είμαι σίγουρος θα βγει σωστό. Κάτσε κάτσε θα πάμε εδώ γιατί συνέχεια που το έπαιζα δεν πήγαινε εδώ πάνω και πρέπει να χάνα κάτι. Αυτά τα orbs. Και τώρα θα κάνουμε parkour. Ομίτζι. Κρύψου. Assassination from behind. Όχι. Δεν με αφήνει. Δεν πειράζει. Εγώ εν τω μεταξύ αν ήμουν ο Σταλιώτης θα το καταλάβαινα. Okay. Λοιπόν παιδιά θα δείτε εδώ πέρα τα πιο πολλά θα είναι Shadow Gold. Θα δείτε πόσο professional παίζω. Α, μου τη δίνει που λέει kill no one. Γιατί να μην σκοτώσουμε κανένα. Και θα δείτε βεβαίως ένα τρόπο για assassination τρελό. Δεν πρέπει να καθόμαστε πολύ κοντά στους φρουρούς γιατί θα μας καταλάβουν. Και όταν έχουν το ματάκι από πάνω σημαίνει ότι θα στρίψουν, θα γυρίσουν και θα κοιτάξουν πίσω από την πλάτη τους. Δεν μας έχει πολύ. Jump. Δεν πηδάει ψηλά, πηδάει μακριά αυτή. Είναι περίεργο. Λοιπόν, έχουν awareness cone. Τι πάει να πει αυτό. Αυτό το πράγμα το... Λοιπόν, ανέβα πάνω. Και τι θα κάνουμε. Whistle! Σιμό! Σιμό! Σιμό θα πει τι. Shadow Gold! Όπου θα μας μάθει τώρα πώς να σας συνέωσουμε. Σας συνέει. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Πω. Τον σκότωσε με την παντόφλα της. Με την πότα τέλος πάντων. Τι ωραία. Στο κέντρο ακριβώς, μέσα. Λοιπόν, θα ξανακάνουμε whistle. Παραλίγο να με δει ο χοντροκινέζος. Τώρα πήρα το dart rope, πως λέει αυτό. Τέλος πάντων. Σκαρφάλω. Και assassinate from legends. Εν τω μεταξύ εγώ δεν πατάω χ, το ξέρετε, έτσι πατάω y. Και τώρα κοιτάξτε εδώ, κρύβουμε τα πτώματα. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το παιχνίδι εύκολα επιβιώνει κανείς και πάλι ύψιλον θα πατήσω. Έχω συνηθίσει από το Shadow of Mordor που όταν πατάς ύψιλον κάνει brutalize. Το κρύβεις κιόλας εκεί μόλις πατάς το assassination. Λοιπόν, σήμερα θα τελειώσουμε την πρώτη πίστα πολύ γρήγορα, το πιστεύω. Eagle Vision shows a God's patrol path shown in orange. Πόσο εκνευριστικά μπορεί να το πω. Ξέρω εγώ δείχνει το... πώς το λένε... Το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει εκείνος ο Λάκας. Έξω, τρέχα πιου, παλτά. Στα Assassin's Creed γενικά αυτά που έχει βγάλει τα καλά η Ubisoft. Όχι τα... όχι αυτά τα που είναι... Αυτά που είναι... Περίμενε, να μιλήσω ελληνικά. Ένα λεπτό να μιλήσω ελληνικά, λοιπόν. Τα Assassin's Creed που έχει βγάλει η Ubisoft και δεν είναι platformers και είναι κανονικά. Δηλαδή τα γνωστά συγκρίνα το Assassin's Creed 1, 2, αυτό το ξέρω εγώ. 3, Black Flag. Ξέχασα τι θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν.
Τι ήθελα να πω τώρα. Ωραία, φίλε, δεν είναι δυνατόν. Θα κοιτάω το βίντεο και θα γελάω το. Περιμένω να φύγουν οι βλάκες. Θέλω να τσεκάρω. Μη γυρίσεις. Στο τσακ. Α, ναι, να τι θέλω να πω. Στα Assassin's Creed γενικά, τα γνωστά Assassin's Creed που παίζετε τέλος πάντων, και έχουμε παίξει σχεδόν όλοι μας, είμαι πολύ γιόλο με τους με τους φρουρούς. Δηλαδή θα μπω έτσι, θα πεταχτώ, γιατί ξέρω ότι ξεφεύγω πανεύκολα. Σας εκεί, δηλαδή, απλά βγαίνω έξω. Και αυτό, τίποτα άλλο. Wissa! Σημαίνει τροκοχάλα. Λαγία έκανα. No. Θα με δίνουνε. Ωραία, ήταν που ήταν μελετημένες οι κινήσεις τους. Ήθελαν να με βρούνε, ήξεραν ότι έχω ξεφύγει, οπότε μην πείτε τίποτα γιατί δεν είναι σωστό. Αλλά εσύ, επειδή μου δημιουργήσεις πολλά προβλήματα. Ρε, τώρα τι θα κάνω εδώ. Στο προηγούμενο gameplay πάντα το παίρναγα έτσι. Τώρα γιατί? Α, να τι πρέπει να κάνω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Θα βάλω firecrackers πριν έρθουν αυτοί οι γκέιδες εδώ. Όπως χαρούμενος είμαι τώρα που το βρήκα. Στρίψε. Έλα, έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Ουφ, τι ουφ, μωρί, τι ουφ. Κάνε investigation τώρα. Να σε δω. Τα investigations. No one here. Και πατσκαμού! Μπούμ σακαλάκα! Το περάσαμε. Συγγνώμη, φωνάζω. Τι μπορεί να ξεκινήσει τώρα, λέει, η εκδίκηση. Τώρα πρέπει να μάθω πως παλεύω σύμφωνα με αυτό το γέλο. Λοιπόν, ωραία, πως θα κάνουμε block and attack. Έτσι. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Yes, that's it. Εντάξει, φαίνεται το που θα επιτεθεί όλα. Rollover. What? Whilst blocking. Rollover, εντάξει. Ναι, αυτό τα ξέρω, φιλαράκο μου, το ξέρεις έτσι. Perfect. This tactic is also good to escape from combat. Το ξέρω. Και θα το κάνω τώρα. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick, but they deal little damage. No. Strike the enemy harder than that. Excellent. Heavy attacks deal more damage. Το ξέρω. See, the enemy is now weakened. Finish him. Finish. Good. Φίλε. Με χτύπησε. Νεκρός. Νεκρός. Έλα εδώ, Μαρί. Έτοιμος. Κι άλλος, παιδιά. Παιδιά, με τη σειρά, ε. Oh fuck! Τι ωραία που το έκανα! Ωραία, παιδιά, τελείωσε το training μου και πάμε! Λέτε να παλέψουμε με κανέναν. Α, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε το να κάνω. Παμ! Πρώτη φορά δεν το πετυχαίνω. Παιδιά, αυτό το gameplay είναι πολύ γρουσουζικό. Τρίτη και φαρμαγέρι που λένε, αλλά δεν πειράζει.
Μπακαού! Τσακαλά! Λοιπόν, και κοιτάξτε ποια θα είναι. Τώρα, κάθε φορά που θα κάνω assassinate σε έναν εχθρό, θα έχω μια και μοναδική ατάκα. Κοίτα ο ψεύτης ο Τζε, κοίτα εδώ. Φοβήθηκε αυτός. Και λέει τίποτα. Λέει δεν ξέρω τίποτα για τους assassinate. Λοιπόν, θα έχω μια. Κάθε φορά που κάνουμε assassinate σε κάποιον εχθρό, assassinate όμως, θα έχουμε μια συγκεκριμένη φράση, ok. Κοιτάξτε ποια θα είναι αυτή τώρα. Μόλις κάνω το πρώτο μου assassinate. Assassination μάλλον, λάθος. Μιλάμε και σωστά αγγλικά. Λοιπόν, λοιπόν. Θέλω να σε σώσω, ε. Ωραία. Αυτό είναι ο Χονγκ. Ο Χονγκ Λουί. Χονγκ Λουί. Αυτό ο Φοβιτσιάρη. Πρέπει να κάνουμε assassinate στον. Στο Ξανθό. Για τον κίτρινο, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, τόσο point of sight, δηλαδή τόσο μακριά που βλέπει αυτός ο εχθρός, βλέπουν μόνο τα νεογέννητα μωρά. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας συνήθω. Τζίκου τζίκουλε! Έτσι σκοτώνουμε. Ή όχι, 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 λέω. Τους μικρούς, ναι, τους μικρούς εχθρούς θα λέμε τζίκου τζίκουλε κάθε φορά που θα τους σκοτώνουμε. Τους μεγάλους εχθρούς θα τους σκοτώνουμε αλλιώς. Θα δείτε πως. Άνοιξε 10 ώρες. Firecrackers collected. Λοιπόν. Έλα, στρίψε. Και... Boom shakalaka. Oh. Gol. Boom shagalaka. Κοίτα να σε δούμε σε ένα κίτρινο. Πω ρε φίλε τους. Εδώ μεταξύ τους βλέπει πιο μακριά. Γιατί ρε παιδιά, γιατί το έχετε κάνει έτσι? Ω Θεέ μου, παραλίγο. Και τσικου τσικουλέ. Πάει το καρετζάφλι του. Return to Hong Liui. Ήταν πιο εύκολο έτσι. Δεν τα κατεβαίνω κάτω. Here's the key. Escape when you can. Που βλέπω τώρα το πρόγραμμα που τραβάει τον ήχο και... Φωνάζω. Λοιπόν, τι θα τώρα. Αργά, αργά. Μπούμ σακαλάκα, τζίγκου τζίγκουλε. Φίλε. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Bravo, bravo, Mars, Mars, το λάτρεψα. Παιδιά, και τα τρία gold. Νομίζω ότι... Το πρώτο επίπεδο το παίξαμε αρκετά καλά. Okay, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου, άμα σας άρεσε και θέλετε να συνεχίσω να παίζω το παιχνίδι. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά που θα βγάλω το part 2 το Secret China, τσιγκου τσιγκουλέ. Μπούμ σακαλάκα. Να είστε καλά, παιδες. See ya.